Καλησπέρα σας κύριε Ρονιμάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους προσκεκλημένους σας. Και βεβαίως να πω στους τηλεθεατές ότι σας είχαμε προτείνει, αν θέλετε, επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όταν μιλάμε για μία εμπειρία που μένει νοπή στο μυαλό μας και μπορεί να αφήνει και ανοιχτές πηγές κάποιος να φοβάται, σας είχαμε ζητήσει, αν θέλετε, να μιλήσετε με αλλοιωμένη φωνή είτε με αλλοιωμένη εικόνα. Μας είπατε ότι όχι, θέλω να μιλήσω σαν να κοιτάζω στο πρόσωπο πολλούς συναδέλφους μου σε ολόκληρη την Κρήτη και αυτό πραγματικά σας τιμά. Σας ευχαριστώ λοιπόν διπλά για αυτήν την πρωτοβουλία και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας εμπειρία, πώς ξεκίνησε αυτό και πώς κατάφεραν να σας αποσπάσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Μας πήρε λοιπόν κάποιος τηλέφωνο, ο οποίος εμείς καταρχήν διατηρούμε κατάστημα με μπαταρίες εδώ στο Ηράκλειο και μας πήρε λοιπόν τηλέφωνο και μας ζήτησε να του δώσουμε μία προσφορά σε μπαταρίες φορτηγών, διότι κάνανε, λέει, ένα έργο εδώ στο καινούριο νεκροταφείο, μας είπε συγκεκριμένα, και λόγω κορονοϊού είχε το έργο μείνει πίσω και κάποιες μπαταρίες χαλάσαν από τα φορτηγά. Του δώσαμε εμείς την προσφορά, γύρω στα 660 ευρώ. Μας λέει αυτός, ήταν καταρχήν πάρα πολύ καλά διαβασμένος. Ήξερε τι ζητούσε, δηλαδή ζητούσε συγκεκριμένες μπαταρίες, όπως ζητάει ένας στην καθημερινότητα μας επαγγελματίας μου. Μετά από πολλή ώρα που μας μπλα μπλα, ας πούμε, με τις μπαταρίες, μου λέει, φίλε μου, η μπαταρία σου είναι πολύ καλή τιμή προσφορά που μας δίνεις και θα σου στείλω τώρα έναν οδηγό να έρθει από εκεί να τις παραλάβει, μόνο δώστε μας το IBAN σε συγκεκριμένη τράπεζα και θα σας βάλουμε τα χρήματα αμέσως. Του δώσαμε, έδωσα στην κοπέλα λοιπόν που έχω στο λογιστήριο, συγκεκριμένα είναι η αδερφή μου, το, να του δώσει το IBAN. Της λέει αυτός, εγώ σου έβαλα τα λεφτά, του λέει αδερφή μου, εγώ δεν τα βλέπω τα λεφτά, λέει αν θέλεις να τα δεις, για να μην τα δεις μετά από μία ώρα, μπες στα λεφτά, στο λεπτό που έχει η συγκεκριμένη τράπεζα αυτή την εφαρμογή και θα δεις ότι μπήκαν τα χρήματα. Εμείς τώρα αυτή την εφαρμογή δεν την γνωρίζουμε, ούτε μας έχει ενημερώσει κανείς, ούτε την έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Άρα εδώ έχουμε τηλεφωνική και διαδικτυακή απάτη μαζί, ένα συνδυασμό. Μάλιστα. Η Μαρία προφανώς δεν γνώριζε, η αδερφή μου, αυτή την εφαρμογή. Μπαίνει εκεί μέσα για να δει τα δίθεν τα λεφτά που μας έβαλε. Αυτός κατάφερε να της αποσπάσει τον κωδικό και αντί να του πάρουμε εμείς 660 ευρώ, του στείλαμε 600 ευρώ στο ATM, έτσι μάθαμε από την αστυνομία, στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα. Όταν σας πήρε ο συγκεκριμένος άνθρωπος τηλέφωνο, ήταν τόσο πιστικός και τόσο στοχευμένος, που εσείς ο ίδιος, όπως μας είπατε, νιώσατε ότι έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον δικό σας επαγγελματικό χώρο. Βεβαίως. Στην αστυνομία τι σας είπαν όταν περιγράψατε το περιστατικό, γιατί νομίζω ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε στην πορεία. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι από το κινητό που μας πήρε τηλέφωνο, όταν πήγαμε και το δώσαμε στην αστυνομία, η αστυνομία μας είπε ότι είναι πακιστανικό το τηλέφωνο. Εμείς κάναμε μήνυση. Μας είπε ότι κάθε μέρα αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτή την ενημέρωση έχω από την αστυνομία. Μάλιστα. Και ότι θα μας ενημερώνουν κάποια στιγμή. Βάλτε μία ανωτελεία. Θέλω τον κύριο Παπαπροδρόμου και την κυρία Χριστοδουλάκη. Κυρία Χριστοδουλάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός. Δηλαδή, κάποιος καλεί στο τηλέφωνο και την ίδια ώρα μέσω διαδικτύου γίνεται η συναλλαγή. Άρα, θα το πω πολύ απλά, μέσω διαδικτύου γίνεται και η κλοπή. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτή η μορφή απάτης? Εδώ δεν έγινε η εξαπάτηση μέσα από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο εδώ ήταν ένα εργαλείο για να γίνει αυτή η οικονομική συναλλαγή. Κατά βάση, κατά την άποψή μου, το συγκεκριμένο ότι ο έγκλημα ήταν καθαρά τηλεφωνικό. Απλά χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα εργαλεία, τα WinBank, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές οι οποίες εξυπηρετούν αυτού του είδους τις πληρωμές, που διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή, στις μέρες μας. Εναλλακτικά, ο άνθρωπος αυτός δεν θα είχε άλλο τρόπο να κλέψει αυτά τα 600 ευρώ, παρά μόνο χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία. Κύριε Παπαπροδρόμου, πώς μπορεί κάποιος εδώ να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά? Ακούγοντας την περιγραφή και την εμπειρία του κυρίου Ιερονιμάκη.
Ιωνιμάκη, γιατί το κατήγγειλε, προέβη στην καταγγελία της πράξης αυτής. Κάτι που δεν το κάνουν πολλοί και αυτό δυσκολεύει τις διοκτικές αρχές στην εξυγνίαση των υποθέσεων. Δεν είναι μόνο στο κύριο Ιωνιμάκη, είναι πάρα πολλοί συνάδελφοί του ανά την Ελλάδα. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος των επιμελητηρίων, στο να ενημερώνουν τα μέλη κλπ. Και κάτι το οποίο προσπαθούν και το παλεύουν. Κάτι το οποίο έχει κάνει το επιμελητήριο Ηρακλείου, κύριε Παπαπροδρόμου, γιατί θα μας το πει σε πολύ λίγο ο κύριος Αλιφιεράκης. Υπάρχουν δράσεις από την πλευρά των επιμελητηρίων που ενημερώνουν τους επιχειρηματίες να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά. Σωστά, κύριε Αλιφιεράκη. Νομίζω ότι είχατε και μια επιστολή που είχατε βγάλει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού. Κοιτάξτε, είναι μια κάποια, αν θέλετε, σωστή τακτική. Το να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, γιατί χρησιμοποιούν συνεχώς καινούργια μέσα και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αν τα μάθουμε, λοιπόν, θα προφυλάξουμε, όπως και ο κύριος που βγαίνει τώρα πολύ καλά και καταγγέλει αυτό το γεγονός. Έχει μεγάλη χρησιμότητα για τους συνανθρώπους μας το πώς μπορούν να προφυλαχτούν και σε τι περιπτώσεις. Γιατί πολλοί έχουν πέσει σε τέτοιες περιπτώσεις και δυστυχώς δεν το ανακοινώνουν, δεν το λένε. Κύριε Παπαπροδρόμου, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά των επιμελητηρίων και από το επιμελητήριο Ηρακλείου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα συμπληρώσω ότι στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η Εθνική Ομοσπονδία, η ΕΣΕ, στην κατεύθυνση αυτή, είναι σε συνεργασία με όλα τα επιμελητήρια. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις της. Ωστόσο, θα πω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια η Europol, ανακοινώντας την αξιολόγηση για το οργανωμένο έγκλημα, ακριβώς με αξιωματούχους της, τονίζει την υποχρέωση, την ηθική υποχρέωση αλλά και την νομική υποχρέωση περισσότερο που πρέπει να βοηθούν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέφτουν θύματα σε διάφορα διαδικτυακά εγκλήματα. Πρέπει να προβαίνουμε στην καταγγελία, διότι αλλιώς δεν μπορούν να εξυγνιαστούν αυτές οι υποθέσεις. Βεβαίως. Και αν αυτό όλοι μας συνεισφέρουμε και το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα από τα παθήματα μας γίνονται μαθήματα, δηλαδή αυτό που συνέβη στον συνάνθρωπό μας μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί και σε εμάς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτός. Ο τρόπος δράσης, αυτό που λέμε στην εγκληματολογία modus operandi, ο τρόπος με τον οποίο δρούν αυτοί, περίπου είναι αυτός που περιέγραψε πολύ σωστά ο προηγουμένος αναλυτικά ο κύριος Ιερονημάκης. Ωστόσο, δεν σταματούν σε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι οι κυβερνοεγκληματίες και γενικότερα οι εγκληματίες της οργανωμένης εγκληματικότητας χρησιμοποιούν, μετέρχονται πολλών μέσων ή συνδυασμό πολλών μέσων. Η φαντασία τους είναι μεγάλη. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία και αυτοί. Και πολλές φορές οι ιδιοκτικές αρχές ακολουθούν όλη αυτή τη δράση. Και μιλάμε για δράσεις όχι μόνο με τοπικά χαρακτηριστικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που περιγράψετε πριν, έχει χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τη χώρα μας μέσα. Αλλά πολλές φορές είναι και εκτός Ελλάδος, όπως είπατε προηγουμένως το παράδειγμα με τα αγγλικά που δεν σωστά προφέραν κλπ. Έτσι, δεν σταματούν οι δράσεις αυτές. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να παρακολουθούν τις καμπάνιες και του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που υπάρχει στην Κρήτη κάτω, αλλά και τις καμπάνιες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των διοικητικών αρχών στα social media κλπ. Με συγκεκριμένες στοχευμένες συμβουλές και πρακτικές, οι οποίες συμβουλές προέρχονται από αυτά τα περιστατικά. Βεβαίως. Κύριε Χριστοδουλάκη, πρέπει να πάω, κύριε Παπαπροδρόμου, μπερδεύω και τα επώνυμα, πρέπει να πάω σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να αποδεσμεύσω τον γενναίο κύριο Ιερονημάκη. Κύριε Ιερονημάκη, ουσιαστικά δηλαδή εσείς βάλατε χρήματα, είναι ερώτημα τηλεθεατή, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που σας σας έδωσε ένας άγνωστος. Βέβαια, αφού δεν γνωρίζαμε, αντί να του πάρουμε, του στείλαμε χρήματα από το δικό μας λογαριασμό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σας έχει γίνει κρούση για κάτι παρόμοιο, έχετε γίνει λίγο πιο προσεκτικός και αν έχετε ακούσει παρόμοια περιστατικά σε συναδέλφους σας. Σας διαβεβαιώ ότι κάθε μέρα χτυπούσε το τηλέφωνό μας στο μαγαζί. Μια μας λέγαν ότι από τα Χανιά θέλουν να τους στείλουμε μια μπαταρία, μια από το κάτω λουτράκι. Συνέχεια. Είχε γίνει για κάποιο διάστημα το τηλέφωνο στο μαγαζί μας, γινόταν χαμός. Κάποια στιγμή, γιατί τους είχα εκνευριστεί, δεν μας ξανενοχλήσανε. Άρα προφανώς εγώ αντιλαμβάνομαι, χωρίς να είμαι αστυνομικός, ότι υπάρχει και μια σύνδεση μεταξύ των κυκλωμάτων, γνωρίζοντας ότι ήδη έχετε δώσει ένα χρηματικό ποσό, πηγαίνετε σε αυτόν που μπορεί να αποσπάσετε από εκεί χρήματα. Έτσι το ερμηνεύετε? Ίσως. Ίσως έτσι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτοί μπαίνουν στο ίντερνετ, βλέπουν, ας πούμε, κατάστημα μπαταρίες και βάζουν τους ανάλογους ηθοποιούς, είναι καλά οργανωμένοι και ανάλογα εκεί, αν τα καταφέρουν. Μάλιστα. Όλα καλά. Σας τρόμαξε όλο αυτό?
και με τρόμαξε και με εκνεύρισε. Διότι, δεν ξέρω, έχω ακούσει πάρα πολλά περιστατικά. Εγώ τη μέρα που έγινε το δικό μας περιστατικό, όταν βρέθηκα στην αστυνομία να το καταγγείλω, ήταν και ένας κρεοπόλης εκεί. Το οποίο αυτινού το αποσπάσανε, λέει, χρήματα, δίδουν ότι θα κάνανε μία βάφτιση, βάλανε τον άνθρωπο να κόψει κρέατα και μετά με τον ίδιο τρόπο του είπανε βάλε μας, δώσε μας ένα λογαριασμό να σου βάλουμε τα χρήματα να έρθουμε να πάρουμε τα κρέατα και του αποσπάσανε και αυτινού, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 500 ευρώ μου είπε.